Εσάς που ήρθατε, σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή τύχη, γιατί νομίζουμε ότι την χρειαζόσαστε. Γεια σας και να πάμε στο μπάσκετ, γιατί ήδη είναι μερικά λεπτά που ο αγώνας Παναθηναϊκού Άρη έχει αρχίσει. Γεια σας από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο αγώνας για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α1 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ έχει αρχίσει εδώ και 6,5 λεπτά και ο Άρης προηγείται με 18-11, έχοντας μέχρι στιγμή πρώτο σκόρ εν το Γιαννάκη με 9 πόντους, όλοι από τρίποντα. Να πούμε από την αρχή ότι ο αγώνας τουλάχιστον πριν από το τζάμπολ παρουσιαζόταν, και βέβαια έτσι συνεχίζει να είναι, άνισος, καθώς ο Παναθηναϊκός παίζει με την μισή στην κυριολεξία ομάδα του, χωρίς τον Μέμο Ιωάννου, τον αρχηγό του, τον Αργύρη Πεδουλάκη, που τελούν υποτιμωρία μετά τα θλιβερά επεισόδια του αγώνα κυπέλου της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό, και τον Κώστα Μίσα, ο οποίος συνεχίζει να είναι τραυματίας. Χωρίς δηλαδή τρεις περιφερειακούς παίκτες. Ας ακούσουμε όμως τον Γιάννη Ιωαννίδη. Γιάννης τελείως. Λοιπόν, μόλις περνάει μπάλα στον Τεργάκο. Λοιπόν, το προλάβω. Κόψε τον ρυθμό, να προλάβω. Εδώ, Νίκ, θέλω να τον οδηγήσει πάντα αριστερά. Δηλαδή δεν θέλω να πηγαίνω από την μεριά. Πάντα θα έρχεται προς τη μεριά του Πάντα. Πάντα. Το overplay στη μεριά του Πάντα. Ώστε να είναι ο Παναγιώτης επάνω στην πίεση και ο Μιχάλης να είναι σε βοήθεια. Δεν θέλω να πηγαίνω από τον Μιχάλη και να είναι ο Παναγιώτης στα ριμπάστα. Όλο αυτό το σύστημα που εξήγησε ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν είναι άλλο παρά η αντιμετώπιση του μοναδικού playmaker που έχει απομείνει στον Παναθηναϊκό, την ομάδα που έχει αρκετούς παίκτες αυτή τη θέση, αλλά σήμερα έχει μόνο έναν, τον Σκροπολίθα. Τρεις παίκτες λοιπόν πάνω στο Σκροπολίθα, ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και ο Ρωμανίδης, ο ένας μαρκάρει, οι άλλοι δύο τον περιμένουν. Η μπάλα από την προσπάθεια του Παπαπέτρου, out για τον Άρη. Γκάλης, η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι ζώνη και αυτό είναι ίσως το μοναδικό σύστημα που μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός, φοβούμενος τα φάουλ του Σκροπολίθα. Από τον Γιαννάκη στον Γκάλη, ο οποίος πέτυχε τα δύο πρώτα καλάθια του αγώνα. Ρωμανίδης άνετα το σούτ τριών πόντων. Γιαννάκης προσπαθεί να κερδίσει το επιθετικό rebound και από την παρέμβαση του Στεργάκου η μπάλα καταλήγει out υπέρ του Άρη. Οι διαμαρτυρίες των παιχτών του Παναθηναϊκού έχουν σαν βάση, ενώ έχουμε μια τεχνική ποινή τώρα από τον δεύτερο διαιτή, τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού υποστηρίζοντας ότι ο Γιαννάκης πάτησε γραμμή και πατάει βεβαίως. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ο Γιαννάκης που έχει πατήσει τη γραμμή και βέβαια όταν επαναφέρει την μπάλα μέσα για να έρθει σε επαφή με τον Στεργάκο και να βγει πλάγια υπέρ του Άρη, η φάση είναι τελειωμένη. Συνεπώς ήταν λαθασμένη η υπόδειξη του διαιτή. Ο αρχηγός του Άρη, ο Γκάλης, εκτελεί τις δύο βολές, αποτέλεσμα της τεχνικής ποινής. Το σκορ είναι 11-19, 13 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Νέα πρόσωπα στην πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι εκτός από τον Σκροπολίθα και ο Φράγκης Κάτος, ο οποίος παίζει τη θέση του δεύτερου γκάρ, την οποία δεν έχει παίξει ποτέ. Παπαπέτρου με ωραία προσπάθεια θα αποφύγει τον Φιλίππου και θα μειώσει σε 13-20. Ο Γκάλης για τον Φιλίππου που θα προσπαθήσει να διεισδύσει. Βγάζει έξω στον Γιαννάκη που επιχειρεί το πέμπτο. 4 στα 5 τρίποτα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, 12 πόντι και ο Άρης ξεφεύγει με 10 πόντους, 13-23. Το σούτ του Φραγκισκάτου, Ρωμανίδης, η μακρινή πάσα ευνηδιασμού του Γιαννάκη, προσπαθεί να κλέψει ο Σκροπολίθας και χρεώνεται με επιθετικό φάουλο Γκάλης. Ο Άρης από την πλευρά του δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, πάντως ο Σούμποντιτς κάθεται στον πάγκο, έχει ορισμένες ενοχλήσεις σε ευαίσθητο σημείο. Γι' αυτό ο Ιωαννίδης προτίμησε να ξεκινήσει στην πεντάδα τον Ρωμανίδη αντί του Σούμποντιτς. Σκροπολίθας για τον Ανδρίτσο, Παπαπέτρου. Ο Άρης παίζει τη γνωστή του άμυνα, men to men. Ανδρίτσος, τον οποίο πιέζει ο Γιαννάκης και χρεώνεται με φάουλ. Ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Μάνος, ζητάει την μπάλα. Η παράδοση ευνοεί σαφώς τον Άρη που στους τελευταίους 23 αγώνες έχει να επιδείξει 15 νίκες έναντι 8 του Παναθηναϊκού. Για τελευταία φορά ο Παναθηναϊκός νίκησε στον Μπαράζ που του χάρισε τον τίτλο το 84 στην Κέρκυρα με 80-76. Πριν από 4 χρόνια περίπου. Σκροπολίθας.
πάνω στον οποίο εντοπίζεται όλη η άμυνα του Άρη. Ανδρίτσος από την κορυφή της ρακέτας θα κάνει το σούτ υπό την πίεση του Ρουμανίδη. Έρχεται δυνατά ο Φραγκισκάτος με το follow. Έχει πετύχει μέχρι στιγμής 7 πόντους ο Φραγκισκάτος. Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Κλέβει τώρα. Θα κάνει άνετα το σούτ. Πηδάει για το επιθετικό ρυμπάνο της Προπολίδας, αλλά με δυναμισμό ο Γιαννάκης θα κερδίσει την μπάλα. Στον Γκάλι που θα σουτάρει μπροστά από τον Στεργάκο. Προσπαθεί ο Ρωμανίδης την μπάλα στο Στεργάκο και προσπαθεί να κάνει τον ευνηδιασμό Παναθηναϊκός με τον Σκροπολίδα που θα σουτάρει για 3 πόντους μπροστά στον Φιλίππου. Επαναφέρει την μπάλα μέσα στο Σκροπολίδας, αλλά εκεί βρίσκονται μόνο παίκτες του Άρη. Ο ευνηδιασμός το λέει από τον Φιλίππου. 15-25. Ο Νίκος Φιλίππου αυξάνει και πάλι τη διαφορά στους 10 πόντους. Ξεκίνημα χωρίς ανησυχίες για τον Άρη. Όλα αυτά 11 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ήδη μέσα σε 9 λεπτά ο Άρης έχει πετύχει 25 πόντους. Ανδρίτσος με πλάτη στο καλάθι. Φραγκισκάτος για τον Σκροπολίδη. Θα γίνεται το σκρίν από τον Στεργάκο, ο οποίος κερδίζει το rebound, θα σουτάρει μπροστά στον Λυπηρίδη και θα μειώσει σε 17-25. 4 πόντοι μέχρι στιγμής από τον Στεργάκο. Πάντα στην ίδια άμυνα ο Παναθηναϊκός, μια ζώνη 3-2. Για να μην υποστεί βασικά την φορά των φάουλ, αλλά και να κλείσει όσο γίνεται τον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Ο Γκάλις θα πασάρει στο Φιλίππου. Ο Στεργάκος θα κερδίσει το rebound. Περιμένει κάποιον καλό χειριστή της μπάλας. Γυρίζει ο Άρης, θα γίνει επίθεση κοντρόλ από τον Παναθηναϊκό. Ο Γκάλις πάντα σκιά του Σκροπολίθα. Έρχεται για βοήθεια και ο Λυπηρίδης θα ξεφύγει ο playmaker του Παναθηναϊκού. Παπαπέτρου μπροστά σε ένα ανθρώπινο τείχος κάνει βήματα μπροστά στον Λυπηρίδη, τον Φιλίππου και τον Γιαννάκη. Γκάλις, ωραία η ασίστ πάσα για τον Λυπηρίδη. Νικάει κάτω από το καλάθι τον Φραγκισκάτο. Το δεύτερο καλάθι του Λυπηρίδη και η διαφορά πάλι στους 10 πόντους, 17-27. Σκροπολίθας, δεύτερο κλέψιμο του Φιλίππου, αλλά δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μένουν 9 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα, το σκορ είναι 17-27 και τα φάουλ 3 για τον Παναθηναϊκό και 5 για τον Άρη. Σκροπολίθας, πασάρει στον Παπαπέτρου, αυτό στον Ανδρίτσο. Προσπαθεί να βρει τον Σκροπολίθα από την παρέμβαση του Γκάλι, η μπάλα out υπέρ του Παναθηναϊκού. 6 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος επίθεσης των Πρασίνων. Στεργάκος, ένα δύσκολο καλάθι όπως και το πρώτο του αγώνα, μειώνει σε 19-27. Γκάλις, Ρωμανίδης, Γιαννάκης, πάλι Γκάλις. Πασάρι στον Φιλίππο που θα κάνει το μπάσιμο αλλά χρεώνεται με βήμα. Και έχουμε το δεύτερο time out. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε τον Ρίτσαρντ Ντουξάιρ. Εντάξει είμαστε. Θα μιλάμε συνέχεια και Ντέιβιτ και Μπέρι και Πάπα πίσω, εντάξει. Τη τρία άμυνα. Και Ντέιβιτ, φύγει στο βόλο. Λείπει σήμερα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο τεχνικός σύμβουλος Κώστας Μουρούζης, ο οποίος ο ίδιος πήρε αυτή την απόφαση. Θα ξαναρχίσει λοιπόν το παιχνίδι, 9 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Άρης προηγείται με 27-19. Και πιέζει συνεχώς για να εμποδίσει όσο γίνεται τον Παναθηναϊκό να εκδηλώσει σωστές επιθέσεις. Ανδρίτσος για τον Παπαπέτρου. Φραγκισκάτος που μαρκάρεται από τον Γιαννάκη. Κλέβει ο Λυπηρίδης και η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. 15 δευτερόλεπτα έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός στη διάθεσή του. Φραγκισκάτος για τον Ανδρίτσο. Σκροπολίθας μπροστά σε Γιαννάκη. Λυπηρίδη γυρίζει στον Ανδρίτσο. Αυτός κρατάει σταθερό το pivot.
το μπάσιμο του Φραγκισκάτου, γίνεται το λάθος. Κλέβει ο Λυπηρίδης, η πάσα του Γιαννάκη, κλέβει ο Σκοπονίθας και συγκράτησε την μπάλα ο Ανδρίτσος. Φραγκισκάτος δεν παίρνει την εσωτερική. Ανδρίτσος στο σούτ 3 πόντων. Μάχη για το rebound και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό από την προσπάθεια του Φιλίππου. 19-27 στο 12ο λεπτό του αγώνα. Φραγκισκάτος για τον Ανδρίτσο. Η πάσα στον Στεργάκο που θα κάνει το pivot με αντίπαλο τον Φιλίππου. Εκεί είναι τέσσερις παίχτες του Άρη. Καλύτερα τοποθετημένος ο Γιαννάκης, κερδίζει την μπάλα. Γκάλης αφήνει στον Γιαννάκη, Ρωμανίδης. Θα διεισδύσει ο Γκάλης το σούτ από την κορυφή της ρακέτας, μάχη και τελικά η μπάλα για τον Άρη. Ο Γκάλης προσπάθησε να βρει τον Λυπηρίδη. Επενεύει εκεί ο Στεργάκος. Ρωμανίδης αλλάζει με τον Φιλίππου. Αυτός θα προτιμήσει τη λύση του Λυπηρίδη. Παπαπέτρου θα κερδίσει το rebound. Γρήγορα ο Στροπολίθας θα κάνει και τον πάσιμο. Παπαπέτρου από πλεονεκτική θέση χωρίς μαρκάρισμα. 21-27. 6 πόντι μέχρι στιγμής για τον Παπαπέτρου. Φιλίππου για τον Λυπηρίδη. Φιλίππου στην κορυφή της ρακέτας, ανενόχλητος. Εύκολη υπόθεση αυτό το καλάθι. 21-29. Τρεις στις τέσσερις εύστοχες προσπάθειες για τον Νίκο Φιλίππου. Σκροπολίθας για τον Φραγκισκάτο. Πάλι ο Παπαπέτρου από την ίδια θέση. Μια φάση καρμπών και 23-29 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Φιλίππου βρίσκει εκεί τον Παπαπέτρου, αλλάζει με τον Γκάλη. Μια εκπληκτική προσπάθεια του Γκάλη που βέβαια δεν χρειάζεται σχόλιο. 23-31, 6 και 19 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σκροπολίθας για τον Ανδρίτσο. Βρίσκει το Στεργάκο. Καλή άμυνα από τον Φιλίππου, εμπόδισε τον παίκτη Παναθηναϊκού να κάνει το σούτ όπως ήθελε. Ο Στεργάκος στη συνέχεια έκανε και το φάουλ επί του Γιαννάκη. Ο Σκροπολίθας και όχι ο Στεργάκος, επανορθώνουμε. Ρωμανίδης, κλέβει ο Στεργάκος μπροστά από τον Φιλίππου, η πάσα για τον Σκροπολίθα που έχει μπροστά του τον Γκάλη, θα κάνει την προσποίηση αλλά θα αστοχίσει. Γκάλης για τον Φιλίππου, κάποιος από όλους αυτούς που έπεσαν πάνω και έκανε το φάουλ τελικά ήταν ο Φραγκισκάτος. Να εδώ ο Νίκος Φιλίππου από την πάσα του Γκάλη που τράβηξε πάνω του τρεις παίκτες και τελικά ο Φραγκισκάτος έκανε το φάουλ. Στη θέση του Ανδρίτσου ο Ντουξάιρ βάζει στην πεντάδα τον Δημήτρη Δημακόπουλο. Και από τον Άρη αντί του Ρωμανίδη μπήκε ο Σούμποτιτς. Παραμένει το 23-31. Πέντε λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Από τον Σκροπολίθα ξανακλέβει ο Φιλίππου μπροστά από τον Στεργάκο, το τρίτο κλέψιμο του Φιλίππου. Γιαννάκης προσποιείται το σούτ με ταμπλό. Παπαπέτρου εύκολα και χωρίς πίεση στο rebound. Προσπαθεί να κλέψει ο Γιαννάκης, κρατάει ο Σκροπολίθας, περνάει η πάσα στον Φραγκισκάτο. Και ο Δημακόπουλος μειώνει σε 25-32. Από τον Γκάλη στο Σούμποτιτς.
Γκάλης. Σούπο της έξω από τη γραμμή των 6 και 25. Αφήνει στον Γιαννάκη. Αυτός θα κάνει το σούτ 3 πόντων. Rebound από τον Δημακόπουλο, που θα παίξει σήμερα στη θέση που πάντα ήθελε, αν και έχει ύψος 2-7. Θέλει να παίξει, να παίζει έξω από τη ρακέτα. Θα τον δούμε λοιπόν. Η ωραία πάσα του Φραγκισκάτου, ο Παπαπέτρου την εκμεταλλεύεται. 27-32, 4 και 25 πριν από το τέλος. Μέσα σε 5 λεπτά ο Άρης έχασε αυτή την μεγάλη επιθετική ικανότητα που είχε στην αρχή. Χρόνεται με βήματα ο Γκάλης. Το σκορ είναι 27-32 και έχουμε ένα νέο time out. Αυτή τη φορά το ζήτησε ο Γιάννης Ιωαννίδης. Αρχίζει το παιχνίδι, να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο Άρης είχε πετύχει 27 πόντους στα πρώτα 9 λεπτά. Από εκεί και πέρα, μέσα σε 6 λεπτά, σε 5,5 λεπτά, έχει πετύχει 5 πόντους έναντι 12 του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν μειώθηκε το σκορ από 12 πόντους σε 5. Δημακόπουλος θα κάνει το σουτ. Rebound από τον Γκάλη. 3 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σουτ 2 πόντων από το Σούμποτιτς. Rebound για τον Παπαπέτρου. Ο Παναθηναϊκός δεν πάει σε γρήγορες επιθέσεις. Προτιμάει τον κοντρόλ ρυθμό. Σκροπολίθας. Στεργάκος για τον Δημακόπουλο. Θα παίξει με πλάτη στο καλάθι απέναντι στον Σούμποτιτς. Φραγκισκάτος που κερδίζει το rebound και δέχεται το φάουλ από τον Γκάλι. Τρία λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Θα ξαναδούμε τη φάση. Το follow του Φραγκισκάτου που κερδίζει δεύτερο επιθετικό rebound και δέχεται το σπρώξιμο από τον Γκάλι. Το φάουλ, το δεύτερο φάουλ του αρχηγού του Άρη. Σκροπολίθας. Παπαπέτρου. Φραγκισκάτος από την κορυφή της ρακέτας. Το φάουλ από τον Γιαννάκη. Πάντα 27-32 το σκορ, ενώ απομένουν 3 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Δεύτερη αλλαγή στον Άρη, επανέρχεται ο Ρωμανίδης στη θέση του Σούμποτιτς, που δείχνει να ενοχλείται. Να εδώ ο Σάκης Φραγκισκάτος, ίσως ο καλύτερος έκτος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, για να υιοθετήσουμε τον όρο του NBA, ο καλύτερος πρώτος αναπληρωματικός. Την πρώτη μεγάλη ευκαιρία που του δίνει η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει μέχρι στιγμής 8 πόντους, έχοντας πάρει 3 επιθετικά rebound και σε μια θέση που επαναλαμβάνουμε δεν την ξέρει και δεν την έχει παίξει ποτέ. Να Φραγκισκάτος πάλι. 20-30-32 και ο Παναθηναϊκός παλεύει το παιχνίδι απέναντι στον Άρη, που είναι βέβαια, προέρχεται από ταλαιπωρία του αγώνα με την Ορτέζ και την Ήτα. Φιλίππου το σούτ με καλές προϋποθέσεις. Παπαπέτρου παίρνει και αυτό το rebound.
κυριαρχεί κάτω από το καλάθι. Έχει πάρει 5 αμυντικά rebound ο Κατερινιώτης Σεντερφόρ. Ρωμανίδης, Γκάλης. Γκάλης που καταδιώκεται από τον Στεργάκο. Θα κάνει το σουτ, θα κερδίσει το rebound ο Γιαννάκης. Έχουμε μια ψυμαχία ανάμεσα στον Δημακόπουλο και τον Γιαννάκη. Χρεώνεται με φάουλ ο παίκ Παναθηναϊκού. Αυτό ήταν το πρώτο φάουλ του Δημακόπουλου. Δίνονται εξηγήσεις. Έδωσαν τα χέρια τελικά ο Γιαννάκης και ο Δημακόπουλος. Γιαννάκης ψιλοκρεμαστή πάσα για τον Γκάλη. Η πάσα στον Λυπηρίδη. Και αυτός πετυχαίνει ύστερα από δύο περίπου λεπτά καλάθι για τον Άρη. Ύστερα από 3 λεπτά το πρώτο καλάθι του Άρη, 30-34. Σκροπολίθας για τον Παπαπέτρου. Δημακόπουλος, Παπαπέτρου. Κάνει το σούτ ο Φιλίππου, σε καλή θέση θα πάρει το rebound. Γκάλης θα πετύχει το καλάθι με μια δύσκολη προσπάθεια. Θα πάρει και το φάουλ από τον Δημακόπουλο. Σε μια από τις λίγες φορές μέχρι στιγμής που ο Άρης έχει φύγει στον εφηλιασμό, ίσως γιατί έχει πρόβλημα στα αμυντικά rebound. Ένα πρόβλημα που το είχε και την Τετάρτη στην Ορτέζ. Και σήμερα κατά σύνδεση ξαναβρίσκει άλλη μια ομάδα που φοράει το ίδιο χρώμα, το πράσινο. Παρέμεινε το 30-36 με τον Γκάλι να έχει πετύχει μέχρι στιγμής 10 πόντους. Πρώτος σκόρερ του Άρη είναι ο Γιαννάκης με 13. Παπαπέτρου, Δημακόπουλος, έχει προηγηθεί το φάουλ από τον Ρωμανίδη. 7 ομαδικά φάουλ και οι δύο ομάδες, 8 τώρα ο Άρης, το δεύτερο του Ρωμανίδη και ο Δημακόπουλος αποκτά το δικαίωμα για να σουτάρει. Ενώ έγινε και η αλλαγή, αποσύρθηκε ο Παπαπέτρου και πέρασε στον αγώνα ο Ανδρίτσος. Θα ελαφρύνει κάπως η πεντάδα του Παναθηναϊκού που μέχρι τώρα είχε 3 παίκτες πάνω από 2-5. 31-36 από το Δημακόπουλο. Και ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα αυτή την ίδια άμυνα ζώνης, που αν κρίνουμε από το σκορ αλλά και από την εξέλιξη του αγώνα, έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Γιαννάκης στο σουτ μπροστά στο Δημακόπουλο. Δημακόπουλος θα κερδίσει το rebound, θα εξασφαλίσει την μπάλα από τον Στεργάκο στον Σκροπολίθα, που είναι μόνος του με 4 παίκτες του Άρη. Θα εκβιάσει την τελική προσπάθεια. Το ρίσκο πιάνει τόπο. 33-36. Να εδώ ο Γιώργος Σκροπολίθας. Ρωμανίδης. Γκάλης που πιέζεται από το Φραγκισκάτο. Η πάσα του Γκάλη στον Φιλίππου για το 33-38, καθώς οι δύο παίκτες που είναι στην πλευρά του Άρη, στην πλευρά του Γκάλη, πέφτουν πάνω του. Γκάλης έχει την ευκαιρία να μοιράζει ασίθ πάσες με το σωρό κατά το καλάτι και στον Φιλίππου και στον Λυπηρίδη. Στεργάκος, rebound τελικά από τον Ρωμανίδη. Αφήνει στον Γιαννάκη. Γκάλης, μένουν 17 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και το σκορ είναι 33-38. Γκάλης θα κάνει την προσποίηση. Rebound τελικά από τον Δημακόπουλο και στα χέρια του Δημακόπουλου η μπάλα τελειώνει το παιχνίδι. Τελειώνει το ημίχρονο, με συγχωρείτε. Το σκορ 33-38 υπέρ του Άρη. Αυτά προς το παρόν. Γυρίζουμε τα στούντιο στην Αγία Παρασκευή. Τα μικρόφωνα, με συγχωρείτε, στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Ήρθε η σειρά λοιπόν του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, του κ. Γιώργου Βασιλακόπουλου,
που όπως είπαμε και πιο πριν είναι εδώ στο στούντιο. Τις ερωτήσεις θα αναλάβει όπως πάντα να μεταβιβάσει ο Κώστας ο Γεωργιάδης. Κύριε Βασιλακόπουλε, να ξεκινήσουμε από την απόφαση της Ομοσπονδίας για τους ξένους παίκτες. Το μέτρο αυτό, ρωτάει ο Χρήστος Καψής από το Νέο Φάληρο, θα βοηθήσει το ελληνικό πρωτάθλημα ή θα γίνει αφορμή για να διχαστούν οι ομάδες σε μεγάλες και μικρές, σε οικονομικά εύρωστες και οικονομικά αδύναμες? Είναι εύλογο το ερώτημα και το θέμα επίσης είναι αρκετά μεγάλο. Καταρχάς, νομίζω καλό θα ήταν να εξηγήσουμε γιατί, ενώ εμείς που τόσα χρόνια αντιστεκόμαστε και μάλιστα θέταμε και θέμα αρχής, αν θέλετε, ότι η είσοδος ξένων παιχτών δεν θα ωφελήσει, αντίθετα θα δημιουργήσει προβλήματα, δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, αυτή τη στιγμή το συζητάμε. Είναι λοιπόν λογικό να πρέπει να δώσουμε. Συγγνώμη, μια... το συζητάτε ή το έχετε καταρχήν αποφασίσει? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απόφαση και χαίρομαι για την παρέμβασή σας, διότι δίνεται δυνατόν να ξεκαθαριστεί και αυτό. Δεν υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Γιατί έτσι εμφανίζεται παντού, τουλάχιστον. Εισήγηση των εκπροσώπων των σωματείων. Ακριβώς έτσι είναι και μάλιστα συμμετείχα και εγώ σε αυτή την συζήτηση και έκανα και ορισμένες παρεμβάσεις. Αλλά δεν έχει έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο για να γίνει απόφαση που και αυτή θα πάλι θα είναι εισήγηση προς την πολιτεία, η οποία τελικά αυτή θα κληθεί να πάρει την οριστική θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, επανερχόμενο σε αυτό για να δοθούν και αυτές οι εξηγήσεις που θα είναι και εύλογες. Προχωράμε. Μάλλον εγώ προσωπικά, αν θέλετε, ακόμα συζητάμε αυτό το θέμα. Όχι στην βάση του καλλιό αργά παρά ποτέ ή επιτέλους. Αντίθετα, μένουμε στη θέση μας και πιστεύω θέσεις αυτές οι οποίες καταξιωθήκαν και από τα αποτελέσματα του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά επειδή από την άλλη μεριά, όταν διοικείς, πρέπει να προβλέπεις και να κάνεις εκτιμήσεις στο πώς και να αναλύεις το πώς προχωράει το άθλημα και ποια θα είναι η εξέλιξη τα αμέσως επόμενα χρόνια. Βλέπουμε ότι πάμε ολοταχώς σε ένα πανευρωπαϊσμό. Στον μπάσκετ. Μήπως σε μια παγκοσμιότητα, αν θέλετε. Φτάσει στο δεύτερο ημίχρονο. Μικρόφωνο λοιπόν στο Βασίλη Σκουντή. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου το παιχνίδι Παναθηναϊκού Άρη, ή για να ακριβολογούμε το ντέρμπι Παναθηναϊκού Άρη, έχει ανάψει για τα καλά. 14 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το σκόρ είναι 47-50 με ένα τρίποντο, το έκτο που έχει πετύχει σήμερα ο Παναγιώτης Γιαννάκης, και ενώ λίγο προηγουμένως ο Παναθηναϊκός με έναν άλλο παίκτη που σήμερα σουτάρει συνεχώς για τρίποντα, το Λιβέρι Ανδρίτσο, με δύο τρίποντα του Ανδρίτσου, ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί 45-42. Μένουν λοιπόν 14 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Ξαναμπήκε στο παιχνίδι ο Σούμποτιτς για τον Άρη, που έχει γυρίσει την άμυνά του σε ζώνη. Ανδρίτσος, Παπαπέτου, θα κάνει το πίβοτα από την κορυφή της ρακέτας. 49-50 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο κήπεδο της Λεωφόρου, σε πείσμα όσων προέβλεπαν μια εύκολη υποταγή του Παναθηναϊκού, του μισού Παναθηναϊκού, απέναντι στον πανίσχυρο Άρη. Το σούτ του Σούμποτιτς. Rebound από τον Στεργάκο. Αφήνει στον Σκοπολίθα. Ο Σκοπολίθας που έχει κάνει μεγάλη δουλειά σήμερα στον Παναθηναϊκό, παίζοντας μόνος με τον φόβο των φάουλ και χωρίς εναλλακτικές λύσεις. Στεργάκος. Να δούμε ποια θα είναι η συμπεριφορά του Παναθηναϊκού στην επίθεση απέναντι στη ζώνη που γύρισε τώρα ο Άρης. Παπαπέτρου, έχει γίνει προηγουμένως το φάουλ από τον Ρωμανίδη. Παπαπέτρου που είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 14 πόντους. Έχουμε ένα νέο time out και θα ακούσουμε τους προπονητές.
Ξαναρχίζει λοιπόν το παιχνίδι. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρίτσο. Στεργάκος αφήνει στον Φραγκισκάτο. 2-3 η ζώνη του Άρη. Καθαρή ζώνη. Όπως καθαρή είναι και αυτή του Παναθηναϊκού. Χωρίς δηλαδή σύνθετες άμυνες. Φραγκισκάτος. Θα περάσει στη ρακέτα. Ένα σουτ χωρίς τύχη. Η μπάλα είναι out υπέρ του Άρη. Σαραντανέα-50 το σκόρ υπέρ του Άρη, 13 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του δραματικού αγώνα. Σούμποτιτς για τον Γκάλι. Γκάλι θα περάσει, θα κόψει ο Φραγκισκάτος και θα φύγει ο Παναθηναϊκός στον εκνηδιασμό. Καταδιώκεται από τον Γιαννάκη που δεν ρισκάρει όμως ένα φάουλ. Και ο Παναθηναϊκός περνάει μπροστά με 51-50 χάρη σε αυτό το lay-up του Γιώργου Σκοπολίθα που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 6 πόντους. Σούμποτιτς για τον Φιλίππου. Φιλίππου προσπαθεί να πάρει την εσωτερική και δέχεται το φάουλ από τον Στεργάκο. Το πρώτο φάουλ του Στεργάκου στο σημερινό αγώνα από τον πατρινό διαιτητή, τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Γκάλης για τον Γιαννάκη. Θα σουτάρει για 3 πόντους. Rebound τελικά από τον Φραγκισκάτο. Πιέζει ο Γιαννάκης. Σκροπολίθας. Ανδρίτσος. Παπαπέτρου θα σουτάρει για 3 πόντους. Το πρώτο τρίποντο του Αργύρη Παπαπέτρου στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 54-50. 12 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Φιλίππου προσπάθησε να μειώσει και χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ ο Στεργάκος. Φάουλ όμως μετά το σουτ και όπως έδειξε ο πρώτος διαιτητής ο κύριος Μάνος, η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Είδατε τον Παπαπέτρου, κοίταξε καλά να δει που είναι τα πόδια του για να σουτάρει, δεν είχε και πίεση. Γκάλης. 54-52 μειώνει ο Άρης, 12 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Γκάλης έχει πετύχει μέχρι στιγμής 16 πόντους. Παπαπέτρου αλλάζει με το Φραγκισκάτο. Περνάει ο Ανδρίτσος. Και πάλι Φραγκισκάτος, Σκροπολίθας, θα περάσει την μπάλα στο Στεργάκο. Φραγκισκάτος, κλέβει ο Σούμποτιτς, ολοκληρώνει ο Φιλίππου. Δεν θα περάσει όμως η προσπάθεια του Άρη για ευνηδιασμό γιατί έχουν γυρίσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Γκάλης κερδίζει το φάουλ από τον Σκοπολίθα. Το τέταρτο φάουλ του Σκοπολίθα. 11 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος αρχίζουν τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό. Καθώς μετά τον Σκοπολίθα ο δεύτερος πιο έμπειρος playmaker του Παναθηναϊκού είναι ηλικίας 18 χρονών και δεν έχει παίξει στο φετινό ποτάλιμα παρά μόνο 1,5 λεπτό. Μιλάμε για τον Μανολόπουλο. Ο Τουξάι ρισκάρει και αφήνει το Σκοπολίδα στο παιχνίδι. Δεν έχει ίσως και άλλη επιλογή. ...54-53 μειώνει ο Γκάλης που ετοιμάζεται για να ισοφαρίσει. ...54 όλα, 11 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Σκροπολίθας. Στεργάκος που έχει βγει έξω από τη ρακέτα. Ανδρίτσος. Φραγκισκάτος. Μένουν 14 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό. Ανδρίτσος από την κορυφή της ρακέτας. Πηδάει για το rebound ο Στεργάκος. Φιλίππου σε καλύτερη θέση. Ο Γκάλης φεύγει στον ευνηδιασμό. Με ταμπλό θα σημαδέψει 54-56 από τον Νίκο Γκάλη που φτάνει τους 20 πόντους. 10 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Από τον Σκροπολίθα στον Ανδρίτσο. Γυρίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού την μπάλα απέναντι στη ζώνη. Ανδρίτσος, νέο σου 3 πόντων. Φιλίππου στο rebound. Γιαννάκης για τον Σούμποτιτς, θα σημαδέψει έξω από τη ρακέτα των 6-25. Η μπάλα είναι για τον Άρη.
από την παρέμβαση της Κοπολίτσα. Ο κύριος Μάνος όμως είχε αντίθετη άποψη. Στροπολίθας 10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το σκορ είναι 54-56. Από τον Φραγκισκάτο στον Ανδρίτσο. Ανδρίτσος και κοντά του Σούμποτιτς. Περνάει την μπάλα στη ρακέτα σε Στεργάκο. Μετράει το καλάθι, έχει κερδίσει και το φάουλ ο Στεργάκος από τον Φιλίππου. 56-56. Δύο φάουλ έχει ο Φιλίππου, που έχει πετύχει μέχρι στιγμής 9 πόντους, ενώ ο Στεργάκος με αυτό το καλάθι έφτασε τους 12. Να εδώ Ντέιβιτ Στεργάκος, που έχει, είναι 7ο σκόρερ με μέσο όρο 17,5 πόντων και πρώτος rebounder του πρωταθλήματος με 12 rebound μέσο όρο. Με τον πόντο που πέτυχε έκανε το σκορ 57-56. Γκάλης Σούμποτης προσπαθεί να διεισδύσει και γίνεται το φάουλ από τον Παπαπέτρου. Βλέπετε τον Στεργάκο. Τσιμουδιά του λέει. Δεν είναι ώρα για τέτοια. Δύο φάουλ ο Παπαπέτρου. Σούμποτιτς. Γκάλης που θα σουτάρει. Και καλά έκανε γιατί ήταν αμαρκάριστο σε καλή θέση. 57-58 μπροστά ο Άρης. Το καλύτερο παιχνίδι Παναθηναϊκού Άρη τα τελευταία χρόνια, με τις τόσες πολλές διακυμάνσεις από την αρχή. Από τον Φραγκισκάτο στον Παπαπέτρου, Στροπολίθας για τον Στεργάκο. 8 δευτερόλεπτα, πίβο του Παπαπέτρου, που κόβεται από Σούμποτιτς Φιλίππου. Γκάλης. Από την ίδια θέση το σουτ, rebound του Παπαπέτρου. Μένουν 9 ακριβώς λεπτά και το σκορ είναι 57-58 υπέρ του Άρη. Ανδρίτσος περιμένει η πάσα στον Στεργάκο, έρχεται ο Παπαπέτρου, κερδίζει το rebound. Αποφεύγει τον Γιαννάκη και ξαναδίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, 59-58. Το καλύτερο φετινό παιχνίδι του κάνει ο Αργύρης Παπαπέτρου, που έχει πετύχει 19 πόντους. Σουτ 3 πόντων από το Σούποτιτς. Δεν βρίσκεται κανείς παίκτης του Άρη για να πάρει το rebound. Εύκολα από τον Ανδρίτσο στο Σκοπολίθα. Ανδρίτσος Στεργάκος, δεν βιάζει τον Παναθηναϊκός. Ανδρίτσος κόβει καθαρά ο Σούμποτιτς στο σουτ. Γιαννάκης για τον Γκάλη, 3 εναντίον 2 οι παίκτες του Άρη. Η ωραία πάσα του Γιαννάκη, κόβει και ο Στεργάκος τον Γιαννάκη. Δεύτερο κόψιμο του σέντερφο του Παναθηναϊκού. 59-58 παραμένει το σκορ. Ανδρίτσος κάνει το σουτ με ταμπλό. Έρχεται ο Φραγκισκάτος, το rebound από το Σκοπολίδα, που χώνεται μικροσκοπικός καθώς είναι. 61-58 στους 3 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά συμβαίνουν 5,5 λεπτά πριν από το τέλος ενός πραγματικά πολύ μεγάλου παιχνιδιού. Ο Φιλίππου μειώνει σε 61-60, φτάνοντας στους 11 πόντους. Διορθώνουμε, 7,5 λεπτά έμεναν για το τέλος του αγώνα και όχι 5,5. Τώρα μένουν 7, το σκορ είναι 61-60. Δεν προλαβαίνει ο Φιλίππου. Η μπάλα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, που έχει ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει το σουτ. Να εκδηλώσει τελική του προσπάθεια. Στροπολίθα στα σουτάρι. Και αυτό το rebound για τον Παπαπέτρου. Κόβεται από τον Σούμποτιτς. Γκάλης. Με ωραία προσπάθεια, αλλά τελικά θα αστοχίσει, θα κερδίσει τον rebound ο Στεργάκος. Φραγκισκάτος για τον Ανδρίτσο, που είναι ελεύθερος, τελικά όμως δεν ρισκάρει. Θα γίνει το σούτ από τον Φραγκισκάτο. Γιαννάκης αποφεύγει τον Σκοπολίθα. Γκάλης αφήνει στον συμπαίκτη του. Γιαννάκης κόβεται από τον Φραγκισκάτο, χρεώνεται όμως με φάουλ ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
το τρίτο φάουλ του Σάκη Φραγκισκάτου. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Γιαννάκης ισοφαρίζει σε 61-61. Έχει πετύχει μέχρι στιγμής 20 πόντους και ένας αυτός 21. Δεύτερο σκόρερ του Άρη πίσω από τον Γκάλι που έχει πετύχει 22. Ο Γιαννάκης έχει σημειώσει 6 τρίποντα μέχρι στιγμής με πολύ μεγάλο ποσοστό ευστοχίας. Επιμένει ο Άρης σε κάτι σπάνιο για αυτόν, μια άμυνα ζώνης. Ο σκοπός βέβαια γέζεται μέσα. Από τον Σκροπολίθα στον Ανδρίτσο. Σκροπολίθας και το φάουλ από τον Γιαννάκη. Στο μεταξύ έχουμε ένα time out, ενώ το σκόρ είναι 61-62 υπέρ του Άρη, 5 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άρης είναι αίτητος φέτος, έχει 11 νίκες σε 11 αγώνες, 68 σερί νίκες στο πρωτάθλημα από τις 2 Μαρτίου του 1985, ενώ φέτος 11 αγώνες έχει πετύχει 9 κατοστάρες και έχει ένα μέσο όρο 105 πόντων. Τα περισσότερα από αυτά τα ρεκόρ κινδυνεύουν σήμερα όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Παπαπέτρου θα πάρει την εσωτερική και κερδίζει το φάουλ από τον Σούμποριτς, τον πρώτο παίχτη του Άρη που έσπευσε να του κλείσει το διάδρομο. Κάποιες παρατηρήσεις του διαιτητής, τον προπονητή του Άρη, τον Γιάννη Ιωαννίδη, που κουτσάρει την ομάδα του για 151η φορά σήμερα. Από τον Σκροπολίθα στον Παπαπέτρου. Έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός, 18 δευτερόλεπτα, Στεργάκος, Παπαπέτρου. Με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του σημερινού αγώνα, 63-62, 21 πόντια από τον Παπαπέτρου, με 11 rebound. Μια πολύ μεγάλη προσφορά. Γκάλης προσπάθησε να βρει έξυπνα τον Ρωμανίδη. Η μπάλα έχει δοθεί στον Άρη. ...63-62 υπέρ του Παναθηναϊκού, 5 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Σούμποτιτς. Γκάλης από το σκριν του Ρωμανίδη. Φραγκισκάτος κέρδισε το rebound. Στροπολίθας γίνεται το σκριν από τον Στεργάκο για να περάσει ο playmaker του Παναθηναϊκού. Η λόπ πάσα για τον Φραγκισκάτο. Ανδρίτσος διεισδύει με ταμπλό. 65-62. Και το έναυσμα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού να χειροκροτήσει και να ενισχύσει την ομάδα του. Σούμποτιτς στην ίδια ζώνη. 36 λεπτά ο Παναθηναϊκός. Σούμποτιτς το σου 3 πόντων. Η τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια του Σούμποτιτς έξω από τη γραμμή των 6-25. Μάζεψε άλλο ένα rebound ο Στεργάκος.
Παραμένει το 65-62, 4 λεπτά τώρα πριν από το τέλος. Παπαπέτρου για τον Ανδρίτσο. Παπαπέτρου για τον Σκροπολίθα, θα περάσει παρά την προσπάθεια του πάλι. Κόβει ο Φιλίππου το καλάθι, όμως θα μετρήσει. 67-62, η μεγαλύτερη υπέρ του Παναθηναϊκού διαφορά από την αρχή του αγώνα. Ξανά η προσπάθεια και βέβαια πολύ σωστή απόφαση να κατακυρωθεί το καλάθι. Η μπάλα είχε χτυπήσει στο ταμπλό, βρισκόταν στην κάθοδο όταν κόπηκε από τον Φιλίππου. Γιαννάκης προσπαθεί να... και τελικά η μπάλα είναι υπέρ του Άρη. Έχει τις αντιρρήσεις του Φραγκισκάτος. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο Παπαπέτρου. Ενισχύει την ομάδα του κάτω από τα καλάθια. Καθώς υπάρχει πρόβλημα, ο Ιωαννίδης βάζει τον Λυπηρίδη αντί του Σούμποτιτς. Γκάλης προσπαθεί να περάσει. Αδειάζει όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού εκεί. Μειώνει σε 67-64. Φτάνει τους 24 πόντους από τους 64 της ομάδας του. Φραγκισκάτος. Φώναξαν οι του Άρη για προς-πίσω. Στεργάκος. 8 δευτερόλεπτα θα πρέπει να βιαστούν οι παίκτες Παναθηναϊκού. Σκροπολίθα σε ένα σούτ της απελπισίας. Προηγουμένως όμως είχε κερδίσει το φάουλ. Απευθύνθηκε στον πάγκο Σκοπολίθας για να ρωτήσει αν θα πρέπει να εκτελέσει τις βολές ή να παίξει την μπάλα απ' έξω. Και ενώ μένουν 2 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα και το σκόρ είναι 67-64, η εντολή του Ντουξάιρη ήταν να παιχθεί μπάλα απ' έξω. Κατάμεστες οι εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και πραγματικά ο Παναθηναϊκός θα κάνει την επίθεση απ' έξω. Παπαπέτρου, πρεσάρουν οι παίκτες του Άρη. Η πάσα για τον Στεργάκο που είναι κάτω από το καλάθι. Αποφεύγει τον Φιλίππου, ο οποίος επίσης δεν ρισκάρει το φάουλ. 69-64, 5 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός. 2,5 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Ρωμανίδης. Δεν βιάζεται να σουτάρει, θα γίνει το σουτ τώρα από τον Φιλίππου που θα μειώσει σε 69-66, 2-22 πριν από το τέλος. Έχουμε μια διακοπή για να δέσει τα κορδόνια το Στεργάκος. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό παιχνίδι που από ό,τι φαίνεται θα κρυθεί στο τέλος. Ο Άρης άλλαξε αμέσως την άμυνά του μετά το τελευταίο time out και πρεσάρει τώρα σε όλο το γήπεδο. Περνάει ο Ανδρίτσος, χρεώνεται με βήματα ο Παπαπέτρου που βιάστηκε να φύγει στο πιο κρίσιμο ίσως σημείο. Γκάλης αφήνει για τον Ρωμανίδη. Φιλίππου θα κάνει το σουτ και ο Φιλίππου κρατάει τον Άρη στο παιχνίδι στις δύο τελευταίες επιθέσεις. Μειώνει σε 69-68, 1-54 πριν από το τέλος. Κράτησε την μπάλα ο Σκροπολίθας. Με αίμα θα έλεγε κανείς υπό την πίεση του Γιαννάκη. Παπαπέτρου. Ανδρίτσος. Φάουλ του Φιλίππου πάνω στον Στεργάκο. Την ώρα που ο Στεργάκος προσπαθούσε να πάρει θέση κοντά στο καλάθι. Το τέταρτο φάουλ του Γιαννιώτη φόρ του Άρη. Και ενώ το σκόρ είναι 69-68, 1-37 πριν από το τέλος. Ο Ντουξάι δεν ρισκάρει. Και πάλι απ' έξω η μπάλα με τον Στεργάκο. Ανδρίτσος
Μένουν 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Σκροπολίθας για τον Παπαπέτρου που είναι ελεύθερος. Θα γίνει το σουτ και περνάει ο Παναθηναϊκός με 71-68. 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η ίδια άμυνα, η ζώνη 2-1-2. Αλλά παρακολουθεί ο Σκροπολίδας τον Γιαννάκη. Φιλίππου σου τριών πόντων. Το rebound ο Ρωμανίδης. Γιαννάκης. Νέο σου τριών πόντων. Και ισοφαρίζει σε 71-71. 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μια αποχώρηση του μπάσκετ. Με πρωταγωνιστή κατά κύριο λόγο έναν καταδικασμένο Παναθηναϊκό. Παπαπέτρου για τον Ανδρίτσο που θα σουτάρει. Πάνε όλοι στο rebound. Θα το πάρει τελικά ο Γκάλης. Και μένουν 27 δευτερόλεπτα. Έχει όλη την επίδεση, όλο τον χρόνο που απομένει ο Άρης στη διάθεσή του. Το σκόρ είναι 71-71. Παιχνίδια πολύ γερά νεύρα. Προσέχουν τα μαρκαρίσματα επέκτης Παναθηναϊκού και ο Γκάλης κρατάει την μπάλα κοιτάζοντας συνεχώς το χρονόμετρο. Έχει δικαίωμα να κρατήσει την μπάλα όση ώρα θέλει εφόσον βρίσκεται κάτω από τη ρακέτα. Στα 4 αποφασίζει. Rebound από τον Γιαννάκη που στην εκνοήδα σουτάρει για 3 πόντους. Το παιχνίδι τελειώνει και πάμε στην παράταση. 71-71. Ακριβώς στα 4 δευτερόλεπτα σούταρε ο Γκάλης. Παίκτες διεκδίκησαν το rebound, κατέληξε τελικά στον Γιαννάκη που σούταρε αμέσως πατώντας ίσως τη γραμμή. Που θα κριθεί στην παράταση, ίσως και το πιο συγκλονιστικό έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνουμε για πολλούς ήταν ξεγραμμένος και καταδικασμένος. Αρκετοί μάλιστα είχαν αρχίσει να ψάχνουν τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία του Παναθηναϊκού για να κάνουν τις συγκρίσεις όταν θα τελειώσει το παιχνίδι. Κι όμως αυτός ο Παναθηναϊκός που παίζει χωρίς τη ραχοκοκαλιά του, τον Ιωάννου, τον Πεδουλάκη και τον Μίσα, με έναν και μοναδικό playmaker, τον Σκροπολίθα, που μάλιστα είχε 4 φάουλ 6 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, κατάφερε να βγάλει το παιχνίδι μέχρι το τέλος και να διεκδικήσει τώρα στα ίσια πάλι την νίκη από τον Άρη στην πεντάλεπτη παράταση. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει τον Άρη από τις μέρες του Πάσχα του 1984. Τον είχε κερδίσει τότε με 80-76 στον παράζ της Κέρκυρας που του χάρισε τον τίτλο. Έκτοτε σε 8 παιχνίδια πρωταθλήματος ο Άρης έχει 8 νίκες. Μεσολάβησαν και 2 αγώνες κυπέλου όπου οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες σε 2 ημιτελικούς. Στην Αθήνα ή στο γήπεδο της Λεωφόρου ή στο γήπεδο του Sporting σε 10 αγώνες. Στους 10 τελευταίους αγώνες ο Άρης έχει 4 νίκες και ο Παναθηναϊκός 6. Πάντως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, πάντα δηλαδή, ακόμα και τα χρόνια αυτά της μεγάλης κυριαρχίας του Άρη, είχε καταφέρει να τον δυσκολεύει, τουλάχιστον να χάνει με μικρή διαφορά. Πέρυσι είχε χάσει στο γήπεδο του Sporting με 73-74 και έχασε στον αγώνα των play-off στη Θεσσαλονίκη με 67-68. Πρόπερσι είχε χάσει με 78-79. Περιμένοντας να αρχίσει η παράταση, να σας πούμε ακόμα ότι ο Ντουξάρη σαν προπονητής απέναντι στον Άρη έχει να επιδείξει 2 νίκες, έχει και μία ήττα, ενώ ο Ιωαννίδης σαν αντίπαλος προπονητής του Παναθηναϊκού έχει 11 νίκες και 4 ήττες. Να ρίξουμε μια ματιά και στους πόντους μέχρι στιγμής. Από τον Άρη ο Γκάλης έχει πετύχει 24, ο Γιαννάκης επίσης 24 με 6 τρίποντα. Με 7 τρίποντα, ο Φιλίππου 15, ο Λυπηρίδης 6, ο Ρωμανίδης 2, ενώ έπαιξε
και ο Σούμποτιτς χωρίς να πετύχει πόντο. Από τον Παναθηναϊκό έχει ο Σκροπολίθας 10, ο Φραγκισκάτος 12, ο Ανδρίτσος με 2 τρίποντα 8, ο Παπαπέτρου ο καλύτερος παίκτης του αγώνα 23 πόντους 13 rebound, ο Στεργάκος 15 και ο Δημακόπουλος 3. Τελευταίες οδηγίες των δύο προπονητών, ας τις ακούσουμε. Οι πεντάδες με τις οποίες θα παίξουν οι δύο ομάδες στην παράταση. Για τον Παναθηναϊκό, Σκροπολίθας Φραγκισκάτος, Ανδρίτσος Παπαπέτρου Στεργάκος. Και για τον Άρη, Γιαννάκης Γκάλης, Ρωμανίδης Φιλίππου Λυπηρίδης. Είναι δηλαδή οι δύο πεντάδες οι οποίες τέλειωσαν τον κανονικό αγώνα. Τα τελευταία 10 χρόνια πάντως, τα παιχνίδια του πρωταθλήματος από την περίοδο 1977-78, κανένα παιχνίδι δεν κρίθηκε στην παράταση. Όλα τελείωσαν κανονικά, με νικητή τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη. Για πρώτη φορά λοιπόν θα παιχτεί παράταση από τον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Στεργάκος θα κερδίσει, Σκοπολίθας θα κρατήσει την μπάλα. 71-71, 4-53 πριν από το τέλος της παράτασης. Στεργάκος, θα κλέψει ο Φιλίππου. Φιλίππου που είναι από τους σταθερότερους παίκτες του Άρη, από ίσως ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Γκάλης για τον Ρωμανίδη, θα περάσει, θα κλέψει την μπάλα ο Στεργάκος. Θα χαθεί μπάλα όμως από τον Φραγκισκάτο. Ρωμανίδης, rebound από τον Σκροπολίθα. Παραμένει το 71-71, 4-19 πριν από το τέλος. Παπαπέτρου για τον Σκροπολίθα. Ανδρίτσος περνάει την μπάλα στον Παπαπέτρου. Έρχεται ο Στεργάκος στο follow. Νέο επιθετικό rebound για τον Παναθηναϊκό από τον Ανδρίτσο. Όλη η επίθεση για τους γηπεδούχους. Σπρώχνεται εκεί ο Στεργάκος που ζητάει το foul, αλλά οι διαιτητές θεωρούν τη φάση καθαρή. Γυρίζει ο Γκάλης και κερδίζει το φάουλ από τον Λιβέρη Ανδρίτσο. Το πρώτο φάουλ του Ανδρίτσου, ενώ στα 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα που παίζεται η παράταση δεν έχει σημειωθεί ακόμα πόντος. Ο Σκοπολίδας επιμένει για την προηγούμενη φάση, το κλέψιμο του Γιαννάκη πάνω στον Στεργάκο, αλλά βρισκόμαστε σε άλλη φάση τώρα. ...71-72 από τον Νίκο Γκάλη, που έχει φέτος 82% ευστοχία στις βολές και στην καριέρα του έχει μέσο όρο 39,2 πόντους εναντίον του Παναθηναϊκού. Αλλά εναντίον του Παναθηναϊκού έχει και τα δύο χειρότερα ρεκόρ, 9 πόντους και 13. Σκροπολίθας, Παπαπέτρου, Ανδρίτσος προσπαθεί να ελευθερωθεί. Το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. 73-73. 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Ο Λιβέρης Ανδρίτσος φτάνει τους 10 πόντους και έχει κερδίσει και το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ιωαννίδης. Και ευκαιρία του Παναθηναϊκού να προηγηθεί με ένα πόντο. 74-73. Ακριβώς το σκορ με το οποίο είχε χάσει ο Παναθηναϊκός πέρυσι. Γιαννάκης. Ενώ ο Φραγκισκάτος παίζει overplay πάνω στον Γκάλη, δηλαδή να μην πάρει καν την μπάλα. Λυπηρίδης στο pivot, δεν έχει γίνει φάουλ, η φάση καθαρή. Περνάει ο Λυπηρίδης. 74-75. Μένουν 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η παράταση. Παπαπέτρου ζητάει κάποιο στήριγμα εκεί. Τελικά αποφασίζει
να προχωρήσει μόνος του και από το κόψιμο του Φιλίππου. Πλάγια για τον Παναθηναϊκό που έχει ακόμα 12 δευτερόλεπτα. Σκροπολίθας. Παπαπέτρου, μένουν 2 δευτερόλεπτα. Παίρνει την εσωτερική ο Φραγκισκάτο. Στο τελείωμα του χρόνου έκανε το lay-up, αλλά ήδη ήταν αργά. Παραμένει λοιπόν το 74-75, 2 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της παράτασης. Λυπηρίδης. Γκάλης. Περνάει την μπάλα στον Φιλίππου. Αυτός ανάμεσα σε 3, την ξανακερδίζει. Με δεύτερη προσπάθεια κάνει 3 τους πόντους της διαφοράς υπέρ του Άρη. 74-77 και έχουμε time out που ζητάει ο Ντουξάιρ. Είμαι από εδώ. Πάμε στο 16 λίγο. Το double. Double. Μια φορά και μετά. Double, παιδιά, χωρίς να το πω, έτσι. 16. Εντάξει. Όταν δεν μπορεί, εσύ παίζεις κάτω ρε χαλάτι μετά το screen. Και εσύ παίζεις κάτω από την μεριά του Σέρι, έτσι. Ναι, το άλλο παιδιά. Σάκης εδώ, έτσι. David, ακίζομαι πιο υψηλά και μετά το double. Εντάξει, πάω από ό,τι αμέσως. Κάνει ωραίο screen. Τρίποντα εδώ, ε. Τρίποντα. Ναι, screen, έτσι. Αν έχουμε τρίποντα, τρίποντα. Να αρχίζει το παιχνίδι, 74-77, με πρώτο τον Παναθηναϊκό, προηγείται ο Άρης, 2-22 πριν από το τέλος. Η επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Σκροπολίθα. Βγαίνει από τα σκρίνο ο Ανδρίτσος που σουτάρει για 3 πόντους. Το rebound του Γιαννάκη. Γκάλης. Τρέχει να μαρκάρει ο Φραγκισκάτος, τον ξεπερνάει ο Γκάλης. Ο Άρης έχει χρόνο ακόμα στη διάθεσή του, 20 δευτερόλεπτα. Ενώ προηγείται με 74-77. Γιαννάκης για το Ρωμανίδη. Γκάλης. Τον περιμένει ο Φραγκισκάτος. Διεμβολίζει όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού ο Γκάλης. Ο Ανδρίτσος όμως θα πάρει το rebound. Ο Παναθηναϊκός δεν ρισκάρει. Και ο Σκροπολίδας κρατάει την μπάλα για τον Στεργάκο. Στεργάκος ανάμεσα σε 2 με ταμπλό, έξοχη προσπάθεια. 76-77, 17 πόντια από τον Στεργάκο. 1-22 πριν από το τέλος. Το παιχνίδι και πάλι στον πόντο, προηγείται ο Άρης με 76-77. Φιλίππου βγάζει έξω την μπάλα στον Γκάλη. 16 δευτερόλεπτα ακόμα ο Άρης. Γιαννάκης, το σούτ με ταμπλό, δίνει τη λύση, 76-79. 26 πόντοι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, από τους οποίους οι 21 με τρίποντα. 51 δευτερόλεπτα, ίσως ο Παναθηναϊκός, να ο Ανδρίτσος στο τρίποντο. Rebound από τον Φιλίππου. Δεν είχαν προλάβει ούτε ο Παπαπέτρου ούτε ο Σταργάκος να πάνε κοντά στο καλάθι. Και γίνεται το φάουλ από τον Φραγκισκάτο πάνω στον Γκάλη. Πρέπει να είναι το πέμπτο. Στο μεταξύ έχει ζητήσει νέο time-out του Ντουξάιρ. Όχι, είναι το τέταρτο φάουλ τελικά του Φραγκισκάτου. Βλέπουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού γύρω από τον Ρίτσαρντ Ντουξάιρ και τον συνεργάτη τον Παναγιώτη Μεταξά. Το ίδιο σκηνικό και στον Άρη με τον Γιάννη Ιωαννίδη, που συνολικά στην καριέρα του έχει 149 νίκες και 9 ήττες. Ένα εκπληκτικό ποσοστό επιτυχίας.
στα 7 χρόνια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη. Ξαναρχίζει το παιχνίδι, ενώ για να κρατήσει την μπάλα και να αντιπαρέλθει σε πιθανή πίεση του Παναθηναϊκού, ο Ιωαννίδης έβαλε και τον Δοξάκη στη θέση του Λυπηρίδη. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Μένουν 30 δευτερόλεπτα, 29 τώρα. Ο Άρης προηγείται με 3 πόντους και έχει ακόμα στη διάθεσή του 13 δευτερόλεπτα. Ό,τι και αν γίνει δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα έχει κάποια δευτερόλεπτα, 7-8 για επίθεση. Γιαννάκης, το σουτ κόβεται από το Φραγκισκάτο, από τον Ρωμανίδη στον Γκάλι, και ο Άρης λογικά θα κρατήσει την μπάλα, δεν θα εκβιάσει τελική προσπάθεια. Πιέζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Από τον Γιαννάκη στον Γκάλι μένουν 3 δευτερόλεπτα. Το φάουλ από τον Σκροπολίθα που θα αποβληθεί είναι το 5ο. Ένα ακριβώς δευτερόλεπτο πριν από το τέλος. Από το σούτ του Γιαννάκη οι παίκτες του Άρη κέρδισαν το rebound και στην ουσία εξασφάλισαν και την νίκη. Μια μεγάλη νίκη για τον Άρη, αν βέβαια δεν συμβεί κάποιο θαύμα. Γιατί σε ένα θαύμα μόνο μπορεί να ελπίζει ο Παναθηναϊκός, από αυτά που γίνονται σπανίως. Στη θέση του Σκροπολίθα θα μπει και ο Μανολόπουλος. Φιλίππου, και στα χέρια του Φιλίππου τελειώνει το παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η μεγάλη επίσης νίκη του Άρη στην παράταση με 79-76, σκορ στον κανονικό αγώνα 71-71. Αυτά από το γήπεδο της Λεωφόρου. Γεια σας, το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής.